Καλησπέρα σας. Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Σχολιάζοντας papaki@gmail.com, το email της εκπομπής, για όσους από εσάς επιθυμείτε να μας αποστείλετε τα μηνύματά σας και να τα σχολιάσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας μέσω Skype και καλησπερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Ντάσκα, δημοσιογράφο από το site daskaspress.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Ντάσκα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικό αναλυτή από την Interview. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κυρία Τσίμου. Καλησπέρα, κύριε Ντάσκα. Ευχαριστώ. Επίσης και Βασιλιάδη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Κύριε Βασιλιάδη, είδα ότι κάνατε κι εσείς μια δημοσκόπηση πριν από λίγες ημέρες για την Politic. Μια δημοσκόπηση που την κοίταξα έτσι με ενδιαφέρον. Και έχω εστιάσει κυρίως στο θέμα της αύξησης των τιμών, των καυσίμων, κύριε Βασιλιάδη, και πόσο αυτό έχει επηρεάσει γενικότερα την καθημερινότητα των πολιτών. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε τον σχολιασμό να περάσουμε να δούμε κάποιες κάρτες που έχουμε επιλέξει, κύριε Βασιλιάδη, για να τις σχολιάσουμε πυκνού και με τον κύριο Ντάσκα. Αν μπορούμε να δούμε, να ξεκινήσουμε την πρώτη μας κάρτα που αφορά τις τιμές των καυσίμων, με το ερώτημα: οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του υγειοταχύ σας? Και βλέπουμε λοιπόν ότι το 74% ναι, το χρησιμοποιεί λιγότερο, ενώ το 26% απαντά ότι δεν το χρησιμοποιεί το ίδιο, με συγχωρείτε. Πάμε στη δεύτερη κάρτα μας, η οποία έχει να κάνει με το μέτρο ενίσχυσης Φολιπάς, όπως γνωρίζουμε. Αν έχετε κάνει ή θα κάνετε αίτηση για το μέτρο ενίσχυσης Φολιπάς για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης, και εδώ βλέπουμε ότι ένα 60% έχει κάνει ήδη την σχετική αίτηση, θα το κάνει, ένα 40% όχι, δεν θα το κάνει. Η τρίτη μας κάρτα αφορά τις ανατιμήσεις. Έχετε περιορίσει αγορές βασικών προϊόντων λόγω ανατιμήσεων? Βλέπουμε ότι ένα 67% των πολιτών απαντά πως τις έχει περιορίσει, ενώ 93% όχι, δεν τις έχει περιορίσει. Η επόμενη μας κάρτα, δεδομένη της εξάρτησης της χώρας μας από τις εισαγωγές καυσίμων και με στόχο τη μείωση της κατανάλωσής τους, θα συμφωνούσατε με την καθιέρωση μιας ημέρας ακινησίας οχημάτων, για παράδειγμα Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο? Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα 51% όχι, δεν θα συμφωνούσε, και ένα 49% θα συμφωνούσε. Να επανέλθουμε στο πάνελ μας. Κύριε Βασιλιάδη, έχετε δει τη δημοσκόπηση, την ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το θέμα των ημερών, αν μη τι άλλο, και ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την ελληνική κυβέρνηση, είναι το θέμα της αύξησης των τιμών. Και στο ηλεκτρικό ρεύμα αφενός, που πραγματικά οι λογαριασμοί ρεύματος καίνε, αλλά και στις τιμές των καυσίμων, κύριε Βασιλιάδη, όπου βλέπουμε πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει αλλάξει τις συνήθειές του, που αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή αποφεύγει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για λόγους οικονομίας. Όπως είδαμε και στη σχετική κάρτα, η πλειοψηφία λοιπόν έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις τιμές των καυσίμων και δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, κύριε Βασιλιάδη. Είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας ο οποίος κάνουμε αυτή την ερώτηση, και βεβαίως οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους από μήνα σε μήνα γίνονται όλο και περισσότεροι. Τώρα φαίνεται ότι ένα 60%, και αυτό μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Θυμίζω ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσες ακόμα να βρεις βενζίνη περίπου στα 2 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, η βενζίνη είναι πάνω από 2,20, 2,30, και αν ζεις και κάπου απομακρυσμένα, μπορεί να την πάρεις και 2,5 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επιδεινώνεται από μήνα σε μήνα, και δεν είναι μόνο τα καύσιμα βεβαίως, αλλά είναι και οι τιμές στα βασικά προϊόντα, όπου και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο είδους φτωχοποίηση, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν ο κόσμος 6 στους 10 απαντάει ότι έχω περιορίσει τις βασικές αγορές στα βασικά είδη στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ρίχνει την ποιότητα της ζωής του, η οποία ενδεχομένως να ήταν ούτως ή άλλως πεσμένη λόγω των προηγούμενων χρόνων και των μνημονίων, αλλά βεβαίως και της πανδημίας, που δεν ήταν η καλύτερη περίοδος για κανέναν μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το 40% το οποίο κάναμε ερώτηση, είδαμε ότι πάρα πολλοί έκαναν αίτηση για να το πάρουν. Αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν αίτηση δεν είναι γιατί δεν έδιναν σημασία στα 40 ευρώ, αλλά προφανώς δεν το δικαιούνται, γιατί δεν το δικαιούται και ο καθένας. Άνθρωποι που είχαν πάνω από 45.000 ευρώ εισόδημα, δεν κάνω λάθος, δεν δικαιούνται να πάρουν αυτό το κουπόνι. Παρ' όλα αυτά, και αυτό έκανε κάποιο είδους θράψη, αν μου επιτρέπετε να πω. Το πήρε ο κόσμος, αλλά δεν φτούρισε, να το πω έτσι. Απλά με την έννοια ότι τι είναι 40 ευρώ σήμερα, δεν γεμίζει ούτε παπάκι. Βασιλιάδη, με λίγα λόγια, δεν φτάνει. Εγώ που κυκλοφορώ και με μηχανή, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, είναι 1,5 γέμισμα στον τεπόζο της μηχανής.
όχι στον depósito του αυτοκινήτου, που με 40 ευρώ γεμίζω το 1 τρίτο. Δηλαδή, ίσα ίσα που θα γεμίσω τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάτι είναι. Και όσον αφορά την ενέργεια, γίναν κάποιες κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης. Θα το δούμε το αποτύπωμα ως καταναλωτές. Υποθέτω και ελπίζω Ιούνιο-Ιούλιο, όπως έχει πει η κυβέρνηση. Προφανώς, αυτά τα ποσά τα οποία έρχονται σε λογαριασμοί δεν είναι λογαριασμοί ρεύματος, είναι ολόκληροι μισθοί και είναι λογικό πολλοί να μην μπορούν να τους πληρώσουν. Κύριε Ντάσκα, έρχομαι σε εσάς. Είδατε και εσείς τις σχετικές κάρτες. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα το έκτακτο σχέδιο της Κομισιόν για ενδεχόμενο ενεργειακού blackout, διαβάζουμε έκτακτα μέτρα σοκ, κύριε Ντάσκα. Δηλαδή, πραγματικά θα αλλάξει η καθημερινότητα όλων των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα μέτρα, όπως η τηλεργασία να αυξηθεί, να γίνεται κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους ανθρώπους, Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις, περιορισμό αεροπορικών ταξιδιών, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τρένων αντί για αεροπλάνα. Όλα αυτά είναι σκέψεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για περισσότερη εξοικονόμηση με αφορμή πάντοτε τον ενεργειακό πόλεμο που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να μένεται λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι παρενέργειες δηλαδή κατά κάποιο τρόπο του πολέμου. Και σε συνδυασμό και με το ερώτημα εδώ που διαβάζουμε από την κάρτα της interview για την Politico, ότι σχετικά με την καθιέρωση μιας ημέρας όπως η Κυριακή για παράδειγμα χωρίς αυτοκίνητο, βλέπουμε ότι εδώ η πλειοψηφία δεν συμφωνεί. Το 51% επί της ουσίας. Κύριε Ντάσκα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το μέτωπο αυτό? Θα δούμε, εκτιμάτε, ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, γιατί και στην πανδημία του COVID είχαμε περιοριστεί πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο είδους lockdown, επιτρέψτε μου να πω, με αφορμή την ενέργεια, όπου βάσει αυτού θα πρέπει να είμαστε σπίτι μας περισσότερες ημέρες, ακριβώς, ή να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας, για να κάνουμε περισσότερη οικονομία. Και κανείς δεν ξέρει και πόσο θα εξελιχθεί όλο αυτό και μέχρι πού θα φτάσει όλο αυτό, έτσι. Γιατί κανείς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα τελειώσει ο πόλεμος άμεσα. Τον αντίον. Το αντίθετο φαίνεται. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε ένα πόλεμο περιορισμένο, τοπικό, στην Ουκρανία. Με τη Ρωσία, την Ουκρανία και οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι σε επιφυλακή, βοηθώντας τις χώρες που είναι όμορες με την Ουκρανία, όμορες με τη Ρωσία, και προβάλλοντας την πρόθεση του ΝΑΤΟ να βρίσκεται σε συναγερμό για να αποφύγει χτυπήματα και ίσως και να εντάξει τις χώρες όπως η Φιλανδία κλπ. Άρα το ΝΑΤΟ βρίσκεται έμεσα στον πόλεμο, σε συναγερμό άμεσα, για να μπορέσει να περιορίσει τις συνέπειες αυτές. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε, κατέγραψε την πραγματικότητα, καταγράφεται την πραγματικότητα μέσω των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, τι κάνει ο κόσμος. Επομένως, δεν περιμένετε προφανώς αυτό. Περιμένετε να πω εάν είναι δικαιολογημένα τα μέτρα, εάν τα μέτρα αυτά ήταν αναπόφευκτα ή είναι αναπόφευκτα και αν έχουμε δηλαδή κατάσταση ανάγκης την οποία δεν μπορούσε να αποφύγει το δικό μας κράτος ή μπορούσε να αποφύγει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Οι τιμές της ενέργειας και οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύθηκαν κατά τη γνώμη μας, κατά τις έρευνες τις δικές μας, αδικαιολόγητα μέσω μιας έμεσης φορολογίας διαφόρων κρατών, κυρίως όμως και της Ελλάδας, η οποία το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων και της τιμής των καυσίμων το απορροφά μέσω φόρων. Δεν είναι η τιμή αγοράς εκεί στις αγορές 2 ευρώ και να το πουλάει 2,20. Είναι ελάχιστη τιμή αγοράς, πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με την τιμή με τι ήταν πρώτα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτό είναι φόροι. Μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να μην βάλουν αυτούς τους φόρους? Η απάντηση δική μου είναι όφυλαν να μην βάλουν αυτούς τους φόρους σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί έπρεπε να είναι προετοιμασμένες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα για τις έκτακτες αυτές συνθήκες και δεν μπορούν να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό των πολιτών χωρίς να έχουμε πόλεμο και να του λένε παίρνεις 910 ευρώ μισθό, θα πληρώσεις 950 ευρώ ηλεκτρικό ρεύμα.
τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές διαπιστώσεις. Πάντως, κύριε Ντάσκα, βλέπουμε ότι και η Ευρώπη τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Για ακόμα μία φορά δείχνει την αδυναμία της στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Γιατί είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, έτσι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο μονοσήματα τα πράγματα. Σηκώνω ένα παλαιότερο δημοσίευμα. Λέει συνεννοήσεις Γερμανίας και Μπολσεβίκων. Οι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ορίστε, αυτό. Πριν από 101 χρόνια στην Καθημερινή. Σήμερα είχαμε, αυτά οφείλονται πάλι σε συνεννοήσεις πίσω από την πλάτη των Ευρωπαίων, των Γερμανών και των Ρώσων. Ο Πούτιν τώρα δεν λέει ότι είμαστε Μπολσεβίκοι, είμαστε Ρώσοι. Γερμανοί και Ρώσοι συνωμοτούσαν στην πλάτη της Ευρώπης πώς θα κάνουν την Ευρώπη και τη δική μας χώρα εξαρτημένες από τις δικές τους πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη όφιλε να το έχει προβλέψει αυτό, δεν το έκανε. Η Γερμανία όφιλε να μην έχει αυτή την εγκληματική συμπεριφορά πάλι μετά 100 τόσα χρόνια. Την είχε όμως, δυστυχώς. Αυτά που ζούμε, τα ζούμε για να περιοριστεί η ύπουλη συνεργασία Γερμανίας και Ρωσίας σε βάρος των Ευρωπαίων. Όφιλαν οι Ευρωπαίοι να τα έχουν προλάβει. Όφιλε η Ελλάδα να έχει πάρει τα μέτρα της από νωρίτερα. Τα κράτη τα κοινωνικά και τα κράτη δικαίου και στις καταστάσεις πολέμου δεν βάζουν το νοικοκυριό που παίρνει 900 ευρώ και εισπράττει και φαίνονται αυτά τα χρήματα να πληρώσει 950. Του λένε εσύ ήρθε 950 το ρεύμα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τους φόρους, τους βάλουμε, τους πληρώνουμε εμείς, τους μηδενίζουμε εμείς. Εκεί έπρεπε να έχουμε φτάσει. Γιατί δεν φτάσαμε εκεί, και στις τιμές των καυσίμων, γιατί δεν φτάσαμε εκεί από καταστάσεις ανάγκης? Όχι, κυρία Τσίμου, όχι, κύριε Βασιλιάδη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στη Βουλή θα κόψουμε τα υπερέσοδα, τα κέρδη, τα υπερκέρδη των διαφόρων εταιριών. Δεν έπρεπε να πουληθεί η ΔΕΗ σε διάφορες άλλες εταιρείες και έπρεπε να εκτελεί τον κοινωνικό της ρόλο και να μηδενίζει λογαριασμούς νοικοκυριών ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Αυτά κάνουν στα κοινωνικά κράτη. Σχετικά πάντως με τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, κύριε Ντάσκα, σύμφωνα και με την ΡΕΑ, ανέρχονται τελικά στα 591 εκατομμύρια, έτσι. Καθώς αφαιρούνται οι εκπτώσεις από τη ΔΕΗ, όπως γνωρίζουμε. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά, κυρία Τσίμου, ότι είναι αυτά τα πραγματικά κέρδη κλπ. Εγώ λέω ότι είμαι 47 χρόνια στο ρεπορτάζ. Η ΔΕΗ έπρεπε να είναι πυλώνας του κοινωνικού κράτους και να παρέχει ρεύμα και ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα στους μη έχοντες. Το κράτος όφιλε να εξασφαλίζει τα καύσιμα σε τιμές ανάλογες με αυτές που αγοράζει απ' έξω. Αν θέλει να βγάλει χρήματα πουλώντας ένα λίτρο βενζίνη και να λέει και να βάζει στο ένα λίτρο το 80% το καπέλο, του ναι. Θα είναι φόροι. Όχι, δεν είναι κοινωνικό κράτος αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ντάσκα, να βάλω μια τελεία. Κάνει. Επομένως, μετά 100 χρόνια βλέπουμε να επαναλαμβάνονται οι ίδιες ιστορίες, όπως τότε Γερμανών-Ρώσων, και τα κράτη να μην είναι προετοιμασμένα. Δεν θα πούμε οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι. Εδώ είναι σύσσωμη, κύριε Ντάσκα, είναι σύσσωμη η Ευρώπη απροετοίμαστη. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Όχι, κύριε Τσίμου, μην βάζουμε με τη Μιλονού και οι υπόλοιποι μαζί. Όχι. Οι άλλες χώρες έχουν κοινωνικά κράτη, δεν έχουν τέτοιου είδους εκρήξεις. Αναφέρομαι στην εξάρτηση από το φυσικό ρωσικό αέριο της Ρωσίας, κύριε Ντάσκα. Σε αυτό αναφέρομαι, έτσι. Και παρέχουν όμως στους πολίτες τους άλλου είδους βοήθειες που δεν παρέχει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι κοινωνικό κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι καν κράτος δικαίου. Ένα κράτος δικαίου και ένα κοινωνικό κράτος λέει η κυρία Τσίμου δεν μπορεί να πληρώσει. Ο κύριος Ντάσκας μπορεί να πληρώσει. Ο κύριος Ντάσκας θα πληρώσει. Το διαβάζει αμέσως και αυτόματα από την οικονομική του κατάσταση όπως είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και να έρθω στον κύριο Βασιλιάδη. Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός να κόβονται λογαριασμοί ρεύματος από ανάπηρους, από συνταξιούχους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ζούμε τραγικές στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτή όμως είναι η σκληρή πραγματικότητα. Σίγουρα, κύριε Βασιλιάδη, έρχομαι σε εσάς. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπουμε ότι παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, λαμβάνει κάποια μέτρα στήριξης για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι αν εκτιμάτε τελικά ο πονοκέφαλος στις αυξήσεις τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Διαδηλώνουν, ο κόσμος αντιδρά, βγαίνει στους δρόμους.
Εδώ στη δική μας χώρα πώς εκτιμάτε ότι αυτό θα επηρεάσει, για να περάσουμε και στην δική σας πολιτική ανάλυση, το πολιτικό σκηνικό, κύριε Βασιλιάδη? Ακούω ένα θρώεσμα, αν μπορούν οι τεχνικοί λίγο να το βελτιώσουν, γιατί δυσκολεύει την επικοινωνία μας. Σας άκουσα βέβαια και άκουσα την ερώτησή σας, αλλά αν μπορούν λίγο αυτό να το εξαφανίσουν. Κοιτάξτε, καταρχήν σε αυτά τα προηγούμενα που είπε προηγουμένως ο κύριος Δάσκας και που είπατε και εσείς φυσικά, είναι σκληρό να κόβεται το ρεύμα σε ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, που δεν μπορούν να δουλέψουν, που είναι μακροχρόνια άνεργοι, που είναι νοικοκυριά, που δεν έχουν εισόδημα. Αυτό είναι πράγματι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να δει η κυβέρνηση και το κοινωνικό κράτος που θα αντιμετωπίσει. Η άλλη πραγματικότητα όμως, ότι η ΔΕΗ είναι κοινωνικού χαρακτήρα ή πρέπει να είναι απόλυτα κοινωνικού χαρακτήρα και άρα λοιπόν να δίνει το ρεύμα σχεδόν δωρεάν, από ό,τι κατάλαβα, το είπε ο κύριος Δάσκας, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην δυτική κοινωνία που ζούμε και στο καπιταλιστικό σύστημα, στο οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε, εκτός αν αύριο κάνουμε κάποιο άλλο είδους επιλογή και πάμε ενδεχομένως στον κομμουνισμό, όπου το ρεύμα θα είναι εντός εισαγωγικών δωρεάν, το φαγητό θα είναι εντός εισαγωγικών δωρεάν, οι βενζίνες θα είναι εντός εισαγωγικών δωρεάν και θα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση η οποία είναι στο χρηματιστήριο όχι με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι στο χρηματιστήριο με απόφαση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, και αυτό νομίζω και σε αυτό, αν θέλετε, συμφώνησαν και οι μετέπειτα κυβερνήσεις, γιατί κανένας δεν έκανε κάποιο άλλο είδους κίνηση να βγάλει τη ΔΕΗ από το χρηματιστήριο και να την κάνει πραγματικά και αποκλειστικά δημόσια εταιρεία. Είναι λοιπόν μια εταιρεία, έχει εργαζόμενους, παράγει ένα προϊόν και το πουλάει. Και με τις πωλήσεις αυτού του προϊόντος μπορεί και συνεχίζει και παράγει το προϊόν της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη χώρα, και μπορεί και πληρώνει και τους εργαζομένους της. Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς στο οποίο βρισκόμαστε, αυτή είναι η λύση. Τώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει το κράτος σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τα περιθώρια που υπάρχουν. Άλλο όμως είναι αυτό, και άλλο να κάνουμε τη ΔΕΗ με το ΔΕΛΤΑ πολύ τεράστιο, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος, τη στιγμή που οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι λένε για το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ έχουν συναποφασίσει η ΔΕΗ να είναι στο χρηματιστήριο και να είναι επί της ουσίας μια εταιρεία του δημοσίου, η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Λοιπόν, τώρα, αν το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η ενέργεια και τα καύσιμα και το αέριο και όλα αυτά, είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούν δυσαρέσκεια και η οποία έχει πολιτικές επιπτώσεις. Οι πολιτικές επιπτώσεις είναι αυτές που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, μία με δύο μονάδες πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση και αν πάρετε. Ναι. Ή μία μείωση της ψαλίδας από το 10, 12, 13% στο 8, στο 9, εμείς δώσαμε 8,8. Πάλι μία ψαλίδα, μία διαφορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό οφείλεται όχι γιατί η Νέα Δημοκρατία πάει καλά, όπως είπα, δεν πάει καλά, χάνει κάποια ποσοστά, αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανακάμψει. Άρα λοιπόν, εκεί που είναι να κοιτάμε το πρόβλημα μόνο στο πόσο χάλια τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, ας δούμε τι δεν κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορέσει να είναι απειλή, αν θέλετε, απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία πραγματικά αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Είδαμε πάντως, όλα τα κόμματα πάντως, κύριε Βασιλιάδη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανεπισήμως, έτσι, σε μια προεκλογική περίοδο. Είδαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε την Κυριακή την εκλογή Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, αναμένουμε και το συνέδριο επίσης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή, καθώς έχει πλέον νέο όνομα. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται με το βλέμμα, θα έλεγα εγώ, στραμμένο στις κάλπες. Τι περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Βασιλιάδη, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στους υπουργούς, δηλαδή ότι θα πρέπει να κοιτάζουν τη δουλειά τους και όχι την προεκλογική τους εξαρτία. Αλλιώς, όποιος θέλει μπορεί να αποδεσμευτεί. Εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει κάποιος ανασχηματισμός, γιατί και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολη. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Είναι ξεκάθαρη βέβαια η θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μιλάει και για αυτοδυναμία αφενός, αλλά και για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι? Κοιτάξτε, επειδή συζητάτε με δημοσκόπο, οι δημοσκόποι ζουν σε μια μονίμως παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία. Για μας οι προεκλογικές εκστρατείες δεν αρχίζουν, γιατί δεν σταματάνε. Γεγονός. Επί της ουσίας, κάθε φορά μετά τις εκλογές είμαστε πάλι σε προεκλογική εκστρατεία. Μα γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας, κύριε Βασιλιάδη, γιατί αφού γράζετε καλύτερα και τον παλμό της κοινή γνώμη, έτσι? Ακριβώς. Και σας το λέω αυτό συνειδητά, με την έννοια ότι βλέπουμε όχι μόνο στο δικό μου γραφείο, αλλά και στα γραφεία συναδέλφων, τη ζήτηση που υπάρχει για δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο από βουλευτές κυρίως, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί. Στις δημοτικές εκλογές είναι προδιαγεγραμμένο, θα πάμε το 2023 τον Οκτώβριο, άρα εκεί υπάρχει κάποιο είδους ηρεμία.
αλλά στα πολιτικά γραφεία υπάρχει μια έτσι, αναστάτωση και γι' αυτό, επειδή αυτό το ψηλιάστηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προφανώς, είπε ότι όσοι είστε υπουργοί και κοιτάξτε και κοιτάτε την προεκλογική σας εκστρατεία, αν θέλετε να σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας ώστε να κάνετε μόνο την προεκλογική σας εκστρατεία. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μέσα στο 2022 εγώ δεν βλέπω, παρά το γεγονός ότι βλέπω την ψαλίδα να παραμένει και παρά το γεγονός ότι είχαμε μια συναστρία συνεδρίων, δηλαδή έτυχε μέσα σε ένα μήνα να έχουμε τρία συνέδρια αυτό των τριών μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτό δεν έχει σχεδόν γίνει ποτέ, από όσο τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι, μέσα σε ένα μήνα στον ίδιο χρόνο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δύσκολα θα πάει σε εκλογές μέσα στο 2022 Μητσοτάκης, με τον πόλεμο ανοιχτό στην Ουκρανία-Ρωσία, χωρίς να ξέρουμε τις τελικές ή τις σωρευτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει επάνω στις οικονομίες και ιδιαίτερα στις μικρές και ευάλωτες όπως αυτές αυτή της χώρας μας, με τα καύσιμα και με την ενέργεια στο Θεό και με όλη αυτή τη δυσαρέσκεια να την εισπράττει η ίδια η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν είναι λογικό να πάει αποφασίζοντας μόνο και μόνο με μια μεγάλη διαφορά που του δίνουν οι δημοσκόποι. Δεν θα απέκλεια όμως στις αρχές του 2023, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, και αν έχουμε δει πώς θα κλείσουν όλα αυτά τα μεγάλα θέματα και η διαχείρισή τους, να δούμε εκλογές λίγους μήνες πιο νωρίς από τους προβλεπόμενους. Μάλιστα, είναι γεγονός πάντως, γιατί ανεπισήμως γίνεται ό,τι γίνεται. Η συσπήρωση δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε ένα εύλογο ποσοστό. Λογικό είναι. Κύριε Ντάσκα, έρχομαι σε εσάς και θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πολιτικού περιεχομένου πάνω σε αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Γενικότερα, βλέπω ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει γενικότερα ότι θέλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση επόμενες εκλογές. Υπάρχει κυριαρχή γενικότερα το επιχείρημα στη χώρα μας ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν επιφέρουν σταθερότητα. Ενώ οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που είναι πιο αποτελεσματικές. Εδώ στη δική μας χώρα, βέβαια, να τρέξουμε και στο παρελθόν, από το 90 και την οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφόντα Ζηλόντα, αλλά πάμε και στο πιο στο σήμερα, μάλλον στο λίγο πιο στο χθες, με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ή και πιο πριν, επί Σαμαρά, Πασόκ, Νουδού, Δημάρ. Η κυβέρνηση συνεργασίας δεν είναι κάτι παράλογο. Και γενικότερα βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι η κυβερνήση συνεργασίας επικρατούν σε πάρα πολλές χώρες. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό, ως έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Ντάσκα. Μακριά από μένα τα κομματικά πλαίσια. Δεν θα ανήκω ποτέ σε κανένα κόμμα, όσο τουλάχιστον είμαι δημοσιογράφος και σκέφτομαι ότι και δύο και τρεις ζωές να μου χάριζε Θεός, πάλι δημοσιογράφος θα έμεινε. Πήγα στη Σοβιετική Ένωση το 1990 και έφρυξα με την οικονομική αθλειότητα και τα οικονομικά προγράμματα τότε με πολλούς άλλους δημοσιογράφους. Κανένα πρότυπο δεν υπάρχει, δεν αποτελεί το κομμουνιστικό καθεστώς όπως αυτό εφαρμόστηκε στη διαχείριση. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Δεν είπε κανείς, ούτε πενήχθη κανείς κάτι τέτοιο, κύριε Ντάσκα. Τον ένα λεπτό. Πήγα όμως και στη Σκανδιναβία πολλές φορές και συντηρούν απομακρυσμένες επιχειρήσεις, μια ταβέρνα, ένα μαγαζί, κάτι. Και όταν πας και τους λες, μα εδώ έρχεται ένας πελάτης στις 6-7 μέρες. Πώς το συντηρείς? Και λέει, το κράτος θα με βοηθήσει και θα μου πληρώσει το 90% γιατί έχω κοινωνικό κράτος. Βρίσκεις μια κοπέλα στη Σκανδιναβία και λέει, δεν θα παντρευτώ. Έχω ένα παιδί, θα κάνω και ένα ακόμα. Και πώς συντηρείς? Το κράτος. Έχω κοινωνικό κράτος, θα με βοηθήσει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Τι κάνει το κράτος? Σε όρους ισότητας? Όχι. Τα κοινωνικά κράτη βάζουν και λένε, φορολογώ αυτόν που έχει, δεν λιώνω αυτόν που δεν έχει. Δεν έχουν στα κράτη αυτά. Εμείς έχουμε πάντα κυβερνήσεις συνεργασίας. Κάνετε λάθος. Δεν έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα. Αυτό υποστήριξα και εγώ, κύριε Ντάσκα. Δεν είπα το αντίθετο. Αλλού το πάω εγώ. Έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας στη διαφθορά. Δεν έχουν τα άλλα κράτη λίστες Λαγκάρντ, λίστες Μπόργιαντς, λίστες Λουξεμβούργου, λίστες Λιχτενστάιν, λίστες ακινήτων του Λονδίνου, του εξωτερικού. Καλά, τώρα κύριε Ντάσκα, σε αυτές τις περίφημες λίστες είναι πολύ μέσα από όλες τις χώρες, έτσι. Δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο το να είσαι. Όχι, κύριε Ντάσκα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελληνικό προνόμιο. Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες σε καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους. Οι λίστες μένουν αδιερεύνητες και ατιμώρητες. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν έχουν δημοσιογραφία οι τράγκες.
με γεμάτη την Ευρώπη ακίνητα και να κάνουν το ρομπέν των φτωχών και των αδυνάμων. Δεν έχουν στις άλλες χώρες αυτά. Ούτε έχουν μπουτάριδες για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το λέω μπουτάριδες? Ο Μπουτάρης είχε εμφανιστεί ως μεγάλο κεφάλι, παράδειγμα προς μίμηση, με δημοσιογραφάρες στο πλευρό του, προοδευτικός λέει κλπ. Και θα βάλει σε τάξη. Και εγώ σας διαβάζω από την Καθημερινή. Διαβάζω στην Καθημερινή. Για να ακούω. Ερώτημά μου δεν μου απαντήσατε όμως, κύριε Ντάσκα. Σε αυτό απαντάω. Και λέει, στις 11 Μαΐου, χθες δηλαδή, είχε οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση του στο σχέδιο εξυγίανσης της συνοποιίας Μπουτάρη. Και παρακάτω λέει πόσες δεκάδες εκατομμύρια χρώσταγε αυτή η δίθεν νοικοκυρεμένη επιχείρηση, την οποία κάλυπταν κυβερνήσεις και δημοσιογράφοι, όλη και την εμφάνιζαν ως παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό είναι ένα δέντρο από το δάσος το τεράστιο των ανάλογων διαχειρήσεων που έχουμε στην Ελλάδα, όπου το χρήμα παριστάνουμε ότι δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει και πάει σε λίγους, και μετά παριστάνουμε τους αδύναμους να έχουμε κοινωνικό κράτος. Δεν γίνονται αυτά στη Νορβηγία και στη Σουηδία και στη Φιλανδία και στη Δανία, στις χώρες που έχουν παραδείγματα κοινωνικού κράτους και όχι κομμουνιστικές. Δεν γίνονται αυτά να λες είμαι ντάσκας και χρωστάω δεκάδες εκατομμύρια και διδάσκω στον κόσμο διαχείριση και τούτο και εκείνο. Δεν υπάρχουν. Αυτά στην Ελλάδα είναι ο κανόνας. Και γιατί είπα οι διακομματικές κυβερνήσεις? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στην κυβέρνηση και τώρα Νέα Δημοκρατία, αυτά τα καλύπτουν κλείνοντας ο ένας το μάτι στον άλλο. Αυτού του είδους, λέω, διακομματικές κυβερνήσεις έχουμε, κυβερνήσεις συνεργασίας σε αυτό. Δεν θα συμφωνήσουν να πάνε να πληρώσουν στο πανόραμα, όχι στο πανόραμα Θεσσαλονίκης, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ή στη Δραπετσόνα, να πάνε να πληρώσουν τα 900 ευρώ της ΔΕΗ ενός φουκαρά που δεν έχει και έχει 4 παιδιά. Θα πούνε πα, δεν γίνονται αυτά, εδώ έχουμε κράτος, υπάρχει, δεν υπάρχει. Για τον Μπουτάρη όμως, τον κάθε Μπουτάρη, για τον Τράγκα όμως, τον κάθε Τράγκα, για τις εκατοντάδες ή χιλιάδες τέτοιες επιχειρήσεις, με τα κανόνια αυτά θα συνεργαστούν τα κράτη και θα πούνε έμορε τώρα να κάνουμε ένα σχέδιο εξυγίανσης, να κάνουμε ένα νόμο, να υπαχθούν όλοι και να δούμε και να κάνουμε. Νόμο για να φέρουν πίσω τα κρεμμένα δεν κάναν ποτέ, δεν τα έφεραν ποτέ πίσω και κάναν ένα νόμο να παραγράψουν κάθε αξίωση του κράτους, του κοινωνικού κράτους, να φορολογήσει αυτά τα δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε, μάλιστα, δεν είμαι κομμουνιστής, δεν μπορώ να συμφωνήσω όμως σε ότι έχουμε αδυναμία συγκρότησης κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα το 2022. Έχουμε παραδείγματα Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Σαφώς. Είναι όλες οι σκανδιναβικές χώρες. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Ντάσκα. Έτσι, παράδειγμα προς μίμηση. Η Σκωτία που έχει αυτοδιαχείριση. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Εύκολα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Έχουμε πηγές. Βούληση απαιτείται, κύριε Ντάσκα. Διαχρονική πολιτική βούληση απαιτείται. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι, έχει αποδειχθεί στην πράξη και με την παρούσα κυβέρνηση ότι όλοι τι θέλουν να αλλάξει, το αλλάζει. Και θα αναφερθώ κυρίως στο θέμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κάνει αξιόλογη δουλειά. Μέσα σε έναν χρόνο έχουν γίνει αξιόλογα πράγματα που δεν είχαν γίνει όλο τον προηγούμενο αιώνα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και σωστή κατεύθυνση και πρόγραμμα και σχέδιο, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Να σας καληνυχτήσω όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Βασιλιάδη, εντάξει. Δεν είναι σωστό να συζητούμε για εκλογές εν μέσω πολέμου, αλλά είναι μέρος της πραγματικότητας. Έτσι το βιώνουμε όλοι μας και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται ανά καιρούς. Νομίζω ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι εθνική συνεννόηση, να κατεβάσουμε τις κομματικές σημαίες, γιατί το περιβάλλον γύρω μας είναι πάρα πολύ ρευστό και δεν μπορούμε να απουσιάζουμε κι εμείς μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σημαντικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε και να ψάχνουμε, για να ψάχνουμε ψηφοφόρους. Έτσι, αυτό είναι κατανοητό. Κοιτάξτε, τα κόμματα είναι η δουλειά τους να ψάχνουν ψηφοφόρους και η πολιτική είναι πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους να ψάχνουν ψηφοφόρους. Αλλά για τα προηγούμενα λίγο που είπατε, έτσι πάρα πολύ σύντομα σχετικά. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βασιλιάδη, σύντομα. Τα σκανδιναβικά μοντέλα τα οποία είπατε, δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουν υπέροχη φορολογία. Και δεύτερον, έχουν σχεδόν μηδενική φοροδιαφυγή. Μηδενική. Κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα έχουμε υψηλούς φόρους, όχι και τόσο υψηλούς όσο στα σκανδιναβικά κράτη, αλλά έχουμε μια φοροδιαφυγή η οποία, τι να σας πω, είναι ίσως η πρώτη στον πλανήτη. Άρα λοιπόν, μην ζητάτε κοινωνικό κράτος με τέτοιου είδους φοροδιαφυγή. Εγώ τη λέξη δεν γίνεται, κύριε Βασιλιάδη, λίγο με επιφυλακτική. Νομίζω ότι αν θέλουμε, όλα γίνονται.
Ναι, μπορούμε να κλέψουμε ακόμα περισσότερο. Δεν εννοώ προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, είπε ο κύριος Δάσκαλος για τον συνάδελφο. Δεν εννοώ προς αυτή την κατεύθυνση. Είπε για τον Τράγκα. Πώς έγιναν όλα αυτά. Πρέπει να κλείσουμε. Θα το πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Είπε όλα ο κύριος Βασιλιάδης. Εγώ κλείνω λέγοντας το εξής. Η Φιλανδία είναι μικρότερη χώρα από εμάς. Έχει δίπλα της μια αρκούδα τεράστια. Η πρωθυπουργός της δεν δίστασε να βγει και να πει: θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Εμείς έχουμε δίπλα μας μια αδύναμη Τουρκία. Αδύναμη Τουρκία, το επαναλαμβάνω. Σάκο του μπόξ από Ρώσους και Αμερικανούς. Και πήγε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η δική μας, στη Δήλο και μίλαγε για τα πουλάκια και για το βιολογικό καθαρισμό. Και δεν είπε μία λέξη, μα μία λέξη, για τη ζωή κόλαση που κάνουν στα νησιά οι Τούρκοι με παραβιάσεις. Αυτούς τους Τούρκους που ο Biden τους είπε: γενοκτόνους, μαζευτείτε, θα σας μαζέψουμε εμείς. Ο Biden τα λέει στους Τούρκους που έχει συμμάχους. Και η δική μας πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και μας έλεγε για το βιολογικό καθαρισμό στα γαριδάκια Σίμης. Εντάξει. Είναι αυτό πάλι καταλήγουμε στη βούληση, κύριε Ντάσκα. Βούληση. Παίρνει καθένα τη συγκρίση. Λοιπόν, κύριε Ντάσκα, κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθώ και στους δύο σας καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμενοι στο τρίτο μέρος της εκπομπής, να συζητήσουμε και κάτι ευχάριστο πια. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να αναφερθώ βέβαια στον τουρισμό, να δούμε πώς πηγαίνει ο τουρισμός στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύ θετικές ενδείξεις για την φετινή τουριστική σεζόν. Θα έχουμε κοντά μας μέσω Skype τον κύριο Γεώργιο Κουμπενά, τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κουραζιερόπλων και Φορέων Ναυτιλίας, για να συζητήσουμε τα της κουραζιέρας και τα τουρισμού. Διάλειμμα λοιπόν και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Το αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά. Η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της σίτας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90.